Πάμε στο Σταύρο Λιγερό. Τον έχουμε. Σταύρο μου, καλό βράδυ. Εδώ είμαι. Πώς είδες την... τις εκλογές? Οι εκλογές ήταν πραγματικά ένα, θα έλεγα, μια έκπληξη τεραστίων διαστάσεων για όλους. Εγώ μάλιστα, έτσι τώρα μια και το βάζεις σε αυτό, έγραψα ένα κομμάτι στο Social Press και έκανα μια αναφορά, δηλαδή επανέλαβα κομμάτια από σπάσματα που είχα γράψει από το 17. Δεν δικαιολογώ τον εαυτό μου ότι ενώ είχα δει τα σημάδια της κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ και τα είχα όχι απλώς εντοπίσει αλλά και καταγράψει από το 17, στο 19 μέχρι προσφάτως, δεν έβγαλα το συμπέρασμα που έβγαινε από αυτά. Γιατί οι άνθρωποι έχουν την τάση να τρομάζουν απέναντι σε πολύ, ας το πούμε έτσι, ριζοσπαστικά συμπεράσματα. Άρα και εγώ μαζί με όλους τους άλλους... Γιατί συνέβη αυτό, ζητάω την εξήγησή σου. Τώρα πια. Άκουσε, η γνώμη μου είναι ότι η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει το 19. Θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Το 19, στις εκλογές του 19, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 31,5. Εγώ έγραφα τότε αμέσως μετά, ότι το ποσοστό το πραγματικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν 31,5, ήταν 23-24. Όχι γιατί έκανε καμιά νοθεία, αλλά εξηγούσα ότι όταν πολλοί άνθρωποι είδαν ότι ο Μητσοτάκης σάρωσε ευρωεκλογές, πήρε όλες τις περιφέρειες, όλους τους μεγάλους δήμους, θεώρησαν ότι έπρεπε να ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα αντίβαρο. Και έτσι επικαλύφθηκε η εσωτερική κρίση, η αντίφαση που υπήρχε μεταξύ μικρού και μεγάλου ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το γεγονός ότι ο μεγάλος ΣΥΡΙΖΑ, και τον μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρομαι στο 32%, δηλαδή στον κέντρο αριστερή εκλογική βάση και στην ριζοσπαστική αριστερή, και αυτό βάλτε το σε εισαγωγικά, της Κουμουνδούρου, υπήρχε ένα ρήγμα εκεί πέρα. Και αυτό το ρήγμα είναι που οδήγησε στη σημερινή κατάρρευση. Αυτό λοιπόν έλεγα ότι η Κουμουνδούρου ουσιαστικά θέλει τις κεντροαριστερές ψήφους, αλλά δεν θέλει τους κεντροαριστερούς να συνδιαμορφώνουν. Δηλαδή δεν θέλει να ακούσει τα θέλω. Υπάρχει μια σταλινική νοοτροπία καθοδήγησης ότι εμείς ξέρουμε την αλήθεια και εμείς θα καθοδηγήσουμε. Αυτά ήταν ορατά διαγυμνού οφθαλμού. Αν βάλεις και τη συμφωνία των Πρεσπών, την υπερφορολόγηση, είχε ήδη διαβρωθεί αυτή η συμμαχία, η κοινωνική συμμαχία που έκανε το ΣΥΡΙΖΑ από 3-4% μεγάλο. Και εδώ ήρθε η ώρα και έσκασε η βόμβα. Έτσι. Στην πραγματικότητα το συμπέρασμά μου είναι ότι ο κόσμος ψήφισε Μητσοτάκη γιατί είχε πάρει ανοιχτά αρνητική στάση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σωστό. Ήταν μία ψήφος εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ ότι έχει σταματήσει, έχει πάψει πλέον να είναι ένα μεγάλο κόμμα. Είναι ένα μικρομεσαίο κόμμα και θα δείτε ότι στις εκλογές της 25ης Ιουνίου η κατάρρευση θα προσλάβει μεγαλύτερη δυναμική. Θα τον δούμε δηλαδή ίσως και κάτω από 15. Πάντως θα τον δούμε αρκετά πιο κάτω. Και αντιστοίχως το βλέπεις, θα δούμε το Πασόκ ψηλότερα. Βλέπεις το Πασόκ να παίρνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Ναι, όχι ότι έχει κάνει τίποτα το Πασόκ για να του αξίζει αυτό, αλλά διότι όπως συμβαίνει συνήθως στην πολιτική και εκλογική μας ιστορία, επειδή απεχθάνεται και το η κενό. Ζωή και η πολιτική το κενό, κάπου πρέπει να πάνε οι ψηφοφόροι και θα πάνε στο Πασόκ, το οποίο το θεωρούν αυτή τη στιγμή τη μόνη διαθέσιμη, όπως είχαν πάει και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν η μόνη διαθέσιμη. Δεν είχαν γίνει ΣΥΡΙΖΕΙ ή κεντροαριστεροί ψηφοφόροι, έτσι. Και ο Τσίπρας τι θα κάνει, ο οποίος από μόνος του, κακά τα ψέματα, με όλα τα ελαττώματά του, έχει ένα προσωπικό πολιτικό κεφάλαιο. Ας το ΣΥΡΙΖΑ στην άκρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το βαρύδι του. Λοιπόν, τι θα κάνει ο Τσίπρας κατά τη γνώμη σου, εάν συνεχίσει να βυθίζεται το κόμμα του, θα βουλιάξει μαζί του, θα βυθιστεί στο σκοτεινό βυθό μαζί του ή θα κάνει κάτι άλλο?
Νομίζω ότι ο Τσίπρας έχει καεί πολιτικά. Έχει καεί αυτή πολιτικά. Αυτή η διαφορά, ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Αυτές οι 21 μονάδες δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Και επειδή πιστεύω ότι τον Ιούνιο, στις 25 Ιουνίου, θα έχουμε περαιτέρω πτώση, δεν του μένει τίποτα άλλο από το να αποχωρήσει. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορες συζητήσεις και διεργασίες, εγώ νομίζω ότι έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Μιλάω λίγο απόλυτα και συγχωρέστε με. Άλλες προσωπικότητες. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Άλλες προσωπικότητες στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν να τον διαδεχθούν, έτσι. Πάνω, με ένα Βεληνικές αντίστοιχο και με ένα Γκέλ στην ελληνική κοινωνία τέτοιο. Πάνω, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Λες όχι. Δεν τα πιστεύω. Όταν ο Τσίπρας εμφανίστηκε στην ελληνική πολιτική σκηνή, μιλάω σε κεντρικό ρόλο, τι ήταν. Δεν ήταν τίποτα. Μάλιστα. Ήταν δηλαδή αυτό που ήταν και λοιπά. Μάλιστα. Όταν αναλαμβάνεις το ρόλο, το αξίωμα, αυτό σε προσδιορίζει. Δηλαδή τι σε ήταν αναδεικνύει. Ο Ρωμουλάκης. Συγγνώμη. Ναι, τι ήταν. Αρκεί να έχεις ικανότητες βέβαια, έτσι. Αντί να έχεις στοιχειώδεις. Στοιχειώδεις, μάλιστα. Στοιχειώδεις, δηλαδή αν είσαι... Εντάξει, και αν είσαι... Εντάξει, δεν μιλάμε. Αλλά εμένα θα μου επιτρέψεις να σου κάνω μία πρόβλεψη ακόμα ρηψοκίνδυνη. Για να κλείσουμε, ναι. Η 25η Ιουνίου θα είναι δύσκολη και για τη Νέα Δημοκρατία. Αχα. Βεβαίως. Η γνώμη μου είναι ότι θα έχει μείωση ποσοστού της. Μείωση. Μείωση, μάλιστα. Μάλιστα. Ξέρεις, αυτό που έκανε... Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ιδανικός αντίπαλος, ήταν ο ιδανικός αντίπαλος για τον Μητσοτάκη. Του εξασφάλιζε μια ευρύτερη συσπήρωση. Χωρίς εχθρό δεν υπάρχει συσπήρωση. Μάλιστα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι κεντρώοι και πήγαν εκεί, στη Νέα Δημοκρατία εννοώ, γιατί δεν ήθελαν πουδενή, έστω και μειοψηφικά, να έρθει. Πάμε να ολοκληρώσουμε, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Πήγαν εκεί. Τώρα πια δεν υπάρχει αυτό. Και δεν, μάλιστα, είναι μόνο οι κεντρώοι που μπορούν να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ. Είναι και διάφοροι νεοδημοκράτες, εσύ αυτό το καταλαβαίνεις, οι οποίοι δεν θέλουν τη μητσοτακοποίηση της Νέας, μάλιστα, Δημοκρατίας. Σταύρο μου, άρα θα δούμε, επανέλθουμε. Να παίρνουν κάποιες αποστάσεις. Θα επανέλθουμε γιατί έρχεσαι πολλές βόμβες απόψε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ευχαριστώ τον Σταύρο Λιγερό.